πήραμε ως σύλλογο στην πρωτοβουλία να γνωστοποιήσουμε ένα οξυμένο ζήτημα που αντιμετωπίζει το τμήμα μας και για το οποίο δεν παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε. Είναι το ζήτημα της πρακτικής άσκησης στο τμήμα. Συγκεκριμένα, κάθε εξάμηνο, οι φοιτητές που αιτούνται για πρακτική άσκηση υπάρχει πιθανότητα να μείνουν εκτός αυτής, γιατί οι δομές που προσφέρονται είναι πολύ λιγότερες από τον αριθμό των φοιτητών. Αυτό έχει αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές, διότι δίνεται προτεραιότητα ανάλογα με τα μαθήματα που χρωστάει κάποιος φοιτητής για πτυχίο, να μένουν εκτός πρακτικής άσκησης, να απορρίπτονται και στο χειμερινό και στο ιερινό εξάμηνο και να οδηγούνται αναγκαστικά στο πέμπτο έτος σπουδών. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι επιβαρύνονται και οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, και ειδικά βρίσκονται και σε πιο μειονεκτική θέση και φοιτητές που μπορεί να αναγκάζονται να εργάζονται για να τα βγάλουν πέρα. Ουσιαστικά, κάτι τέτοιο μπορεί, έχει ως κίνδυνο, άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η πρακτική άσκηση από υποχρεωτική που είναι να γίνει προαιρετική. Ήδη πάρα πολλοί φοιτητές έκαναν τα προηγούμενα εξάμηνα πρακτική άσκηση απλήρωτη. Δεν πρέπει να γίνει προαιρετική η πρακτική άσκηση στο τμήμα μας. Αντιθέτως, είναι μια θεωρητική επιστήμη και θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική τη σύνδεσή της και με την πρακτική άσκηση. Γενικά, άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, είναι πολύ πιθανόν οι φοιτητές να αναζητούν την πρακτική επάρκεια μετά το πτυχίο σε ιδιωτικές δομές, πληρώνοντας χιλιάδες ευρώ, είτε σε κάποιο μεταπτυχιακό που θα αναγκάζονται να κάνουν πρακτική ένα χρόνο απλήρωτη. Εμείς ως Σύλλογος Φοιτητών διεκδικούμε η πρακτική άσκηση να είναι εξάμηνη, ουσιαστική, ποιοτική, με μισθό και με όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα να καλύπτονται. Και να πούμε ότι αυτό το ζήτημα που προκύπτει με την πρακτική άσκηση δεν είναι ξεκομμένο από όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε συνολικά στις σπουδές μας και από τη συνολικότερη επίθεση που δεχόμαστε στα μορφωτικά μας δικαιώματα. Δεν είναι ξεκομμένο δηλαδή από τη συνολικότερη υποβάθμιση που δεχόμαστε στο πτυχίο μας με τις αντιδραστικές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, με τις μειώσεις μαθημάτων. Δεν είναι ανεξάρτητη από το ζήτημα ότι μας αντιμετωπίζουν ως κόστος και πάρα πολλοί φοιτητές δεν γίνονται δεκτοί η μεταγραφή τους, ή πάρα πολλά παιδιά, συμφοιτητές μας, πετιούνται εκτός εστιών χωρίς να τους δίνει το δωμάτιο. Και δεν είναι ανεξάρτητη σίγουρα και από το νέο νομοσχέδιο που θα εφαρμοστεί, που εξισώνει το πτυχίο μας των δημόσιων πανεπιστημίων με αυτά των ιδιωτικών κολεγίων και ουσιαστικά συμπιέζει τα εργασιακά μας δικαιώματα προς τα κάτω και ουσιαστικά ενισχύει την παραπαιδεία και την εμπορευματοποίηση της παιδείας.